ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Αθαναή, ο οποίος μου δίνει την ευκαιρία να επισκέπτομαι τους ναούς του νησιού μας και να εορτάζω μαζί σας μνήμες Αγίων, ενθυμούμενος και τα παιδικά μου χρόνια και τις γειτονιές μας εδώ στην Αγία Εκατερίνη. Σημερινή ημέρα είναι σημαδιακή, διότι γιορτάζουμε τρία γεγονότα. Το πρώτο είναι η Κυριακή που μας ξημερώνει αύριο. Τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τελούμε τη Θεία Ευχαριστία. Παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού για να ενισχυθούμε στη ζωή μας και να συνοχίσουμε τον αγώνα μας. Η Δευτέρα είναι η απόδοση των εισοδίων της Θεοτόκου. Γι' αυτό και ψάραμε ξανά τα τροπάρια τα οποία ψάραμε προημερών εις τους ναούς της Μητροπόλεως, εις την Κέφαλο και εις το Αμανιού, όπου είχα την ευτυχία και τη χαρά να συμπροσευχηθώ με τους συμπατριώτες μας εκείνων των περιοχών. Και το τρίτο γεγονός βέβαια είναι ο εορτασμός της Αγίας Εκατερίνης, την οποία σήμερα εορτάζουμε και στη μνήμη της οποίας αφιερώνουμε την προσευχή μας απόψε για να αναμνηστούμε, να θυμηθούμε τους αγώνες τους οποίες κατέβαλαν τότε οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, οι χριστιανοί που ήταν εμπνευσμένοι από την παρουσία του Χριστού και από την αγώνα της Εκκλησίας, από τον αγώνα της Εκκλησίας εκείνη την εποχή, για να μας φέρουν μέχρι σήμερα, μετά από αιώνες, την ίδια ατμόσφαιρα, την ίδια επιδίωξη που κάνουμε και εμείς προσευχόμενοι για να συνεχίσουμε τον αγώνα της πίστεώς μας μέσα σε αυτή τη ζωή μας. Και βλέποντας μάλιστα και ορισμένες ξεθοριασμένες αρχαίες παλαιές εικόνες εντυχισμένες πάνω σε αυτό το μοναστήρι, σε αυτή την εκκλησία, σκέπτομαι και βλέπω ότι το πρόσωπο μιας από αυτές είναι σκοτεινό, δεν φαίνεται. Αλλά βλέποντας καλά καθαρά, βλέπω την μορφή, βλέπω την όψη αυτού του Αγίου που είναι εκεί πάνω. Και αν προσέξετε καλά, θα βρείτε και θα δείτε χαρακτηριστικά αυτής της εικόνας. Τι σημαίνει τούτο? Γιατί η δική μας η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αυτή την αιμονή να παραδέχεται και να ζει την παράδοση της Εκκλησίας? Τι σημαίνει που εμείς μετά από τόσους αιώνες ακόμα συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε αυτούς τους Αγίους, να τους παρακαλούμε στη ζωή μας να μας ενισχύουν στον αγώνα τον δικό μας, το σημερινό? Πόση χάρη βγαίνει από αυτούς τους ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους για την πίστη τους στην Αγία μέσα εις τον αγώνα της ζωής τους, μάλιστα σε εποχές ειδωλολατρικές όπου υπέστησαν τα μαρτύρια τα οποία ακούμε και τα οποία μας διηγούνται και τα θεωρούμε απλώς σαν παραμύθια. Πόσο αίμα, πόση ομολογία, πόση πίστη υπήρχε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους η Εκκλησία ανεγνώρισε σαν Αγίους. Και σκέφτομαι μέσα εις τον σύγχρονο κόσμο, που οι άνθρωποι, οι πολλοί άνθρωποι, και μάλιστα οι άνθρωποι του εξωτερικού, τους οποίους έζησα πάνω από 50 χρόνια, απορρίπτουν την αγιότητα των ανθρώπων, δεν αναφέρονται σε αυτούς. Λένε το σήμερα ζούμε και όλοι τους η προσπάθεια είναι να ανακαλύψουν το Θεό σύμφωνα με τις έρευνες τις δικές τους, να δοξάσουν το Θεό σύμφωνα με τα δεδομένα τους, να απαιτούν αυτά που απαιτούν στη σύγχρονη ζωή και να δοξάζουν το Θεό κατά τη δική τους αντίληψη. Ποια είναι η δική μας η παράδοση? Γιατί εμείς τόσο πολύ μένουμε σταθεροί πάνω σε αυτή την λεγόμενη παράδοση? Γιατί η παράδοση παραμένει μέσα στην Εκκλησία μας η ζωντανή πηγή της Αποκαλύψεως του Θεού?
γιατί γνωρίζουμε πόση εξέλιξη είχε η ιστορία του Θεού πάνω στην γη και η αποκάλυψή του μέσα εις τους αιώνες, εις την Παλαιά Διαθήκη, εις την ημέρα που η Θεοτόκος γεννήθηκε και οι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, την έφεραν εις τον ναό, ακολουθούνται στην παράδοση αιώνων ολοκλήρων, 4.000 ετών και πλέον, πίστεως των ανθρώπων εις τον Μέγα Θεόν, ο οποίος τους απεκαλύφθη και τους έκανε πλωριούσιον λαό. Και αρχίζει η νέα περίοδος, όπως έλεγα και στα προηγούμενα, το προήμιο το οποίο έρχεται μέσα στη ζωή μας. Η Παναγία μας φέρνει μία εισαγωγή, ένα προήμιο, για να μπούμε σε ένα κόσμο καινούριο, τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, τον κόσμο τον οποίο επίστεψαν οι άνθρωποι μέσα σε αυτά που έγιναν τα τόσα γεγονότα εις το πρόσωπο του Χριστού, μέχρι του Σταυρού, μέχρι την θυσία αυτή τη μεγάλη με το αίμα του στη θυσία πάνω στο Σταυρό, για να μπορέσουν και αυτοί να ακολουθήσουν. Τι σημαίνει τούτο, αγαπητοί μου αδελφοί, παραδειγματιζόμενοι και εμείς στη σημερινή ζωή μας, που αγωνιζόμεθα με ζωντανές υπάρξεις, διότι ζούμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο ακόμη εφόσον ο Θεός το επιτρέπει, να φέρουμε στη μνήμη μας αυτά τα πρόσωπα. Να φέρουμε σήμερα εις τη μνήμη μας την Αγία Κατερίνη. Και η Αγία Κατερίνη από μια χώρα που σήμερα ανήκει στην Αφρική, στην Αλεξάνδρεια, την περίφημη Αλεξάνδρεια της εποχής εκείνης, βγήκε η Αγία Κατερίνη για να αγιάσει τον κόσμο, να θυσιαστεί και να φέρει μέχρι σήμερα αυτό το μήνυμα εις τη ζωή μας. Τι γίνεται σήμερα μέσα στην ζωή μας μετά από 2.000 χρόνια και. Η Αφρική, η γη των μαύρων, η γη της σκλαβιάς, η γη της κατηγορίας εκείνων των ανθρώπων που ο Θεός θέλησε να έχουν αυτό το χρώμα. Χωρίστηκε η ανθρωπότητα εις τον Σιμ, τον Χάμ και τον Ιάφερ. Άλλος έγινε κίτρινος, άλλος έγινε μαύρος, άλλος έγινε λευκός άσπρος. Γιατί αυτή η διαφορά του χρώματος? Διερωτώμεθα, ήταν θέλημα του Θεού να υπάρχουν σύμφωνα με τις περιοχές και διάφορα χρώματα. Τι σημαίνει σήμερα στην Αφρική? Τι σημαίνει σήμερα η Αγία Κατερίνη? Αυτός ο ελληνισμός, ο χριστιανισμός που υπήρχε στα πρώτα χρόνια, λέμε ότι έσβησε. Το ελληνικό στοιχείο εξυφανίστηκε σχεδόν και τώρα αναγεννιέται. Εάν κοιτάξουμε ολίγο, θα δούμε ότι η Αφρική έχει σήμερα μία παρουσία ιεραποστολική της Ορθοδοξίας, βασιζόμενη πάνω στην πολιούχων της Αφρικής, στην πολιούχων του Σινά, την Αγία Εκατερίνη. Και όχι μόνο ασφαλώς, αλλά σήμερα την Αγία Εκατερίνη. Δεν είναι θαύμα Θεού ότι σήμερα αυτοί οι Αφρικανοί, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν και αυτοί τόσα και τόσα δυνάει στη ζωή τους, να ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία, την πίστη στον Θεό μέσα από την παράδοσή μας. Τι να τους προσφέρουμε στους σημερινούς ανθρώπους εκεί πέρα, εάν όχι την παράδοση, τη γνησία, τη ζωντανή της Εκκλησίας μας? Πόση αξία έχει αυτή η παράδοση να μεταδίδεται στους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τον Θεό σύμφωνα με τα χριστιανικά μας δεδομένα? Σήμερα, εάν παρακολουθήσουμε, και παρακολουθώ, ότι ζωντανή υπάρχει η Ορθόδοξη παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Και ερχόμεθα εις το τέλος να πούμε και εμείς, έχουμε πίστη στην παράδοσή μας? Έχουμε εμπιστοσύνη στην παράδοσή μας? Πιστεύουμε εις αυτά τα οποία μας εγκατέλειψαν, μας παρέδωσαν οι πατεράδες μας με τα λόγια τους, με τα θαύματά τους, με τη ζωή τους, με την άσκησή τους, με όλα αυτά τα οποία έκαναν και εμείς σήμερα να τα εφαρμόσουμε κατά κάποιο τρόπο μέσα στην ζωή μας? Έχουμε αυτή τη δυνατότητα? Καλούμεθα να κάνουμε μια προσπάθεια για να συνεχίσουμε αξιόπρεπα αυτή την παράδοση και να τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας και σε όλο τον κόσμο?
ή έχουμε αμφιβολίες ακόμα, παρόλο που στους ώμους μας φέρουμε όλες αυτές τις παραδόσεις. Ερχόμεθα εις την Εκκλησία μας, πιστεύουμε εις τους Αγίους μας, όχι διότι είναι Άγιοι, αλλά διότι εκπροσωπούν τον Θεό μέσα στην ζωή μας, ζωντανά παραδείγματα, τα οποία παρουσιάζονται στην ζωή μας και ενισχύουν εμάς τους ανθρώπους τους σημερινούς. Ευχόμεθα λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, τιμώντες σήμερα την Αγία Εκατερίνη, να σκεφτόμεθα τη σημερινή μας αποστολή, τη σημερινή μας ιεραποστολή. Ο Ορθόδοξος Ελληνισμός είναι ελεύθερος Ελληνισμός. Δεν περιορίζει τα όρια του. Δεν βλέπει ούτε μαύρους, ούτε άσπρους, ούτε κίτρινους. Αυτό είναι το μεγαλείο της παραδόσεως. Αυτό είναι το μεγαλείο της πίστεώς μας. Απαλλασσόμεθα από αυτά τα κομπλέξα, τα μειονεκτήματα που έχουμε να χωρίζουμε τους λαούς. Όλος ο κόσμος είναι χωρισμένος. Μόνο εκείνος ο οποίος πιστεύει στον Θεό είναι εκείνος που μπορεί να αγκαλιάσει όλους. Και ποιος μπορεί να αγκαλιάσει ακόμα και σήμερα όλον αυτόν τον κόσμο? Εσείς. Εσείς οι άνθρωποι που πρέπει να απαλλαγείτε από αυτά τα συμπτώματα και τα οποία αντί να μας κάνουν να προοδεύουμε και να είμαστε σύμβολα μέσα εις τον κόσμο, γινόμεθα άνθρωποι περιορισμένοι και εγκαταλείποντες την αποστολή μας, την ιεραποστολή μας. Μείνετε με ανοιχτό αυτό το πνεύμα. Βλέπετε όλους τους ανθρώπους με ένα πνεύμα ανοιχτό, με μια ελευθερία, για να νιώθετε ικανοποίηση εσωτερική. Αυτή είναι η ικανοποίηση. Όταν επιτύχετε να αγκαλιάσετε όλο τον κόσμο, όποιος και να είναι αυτός ο κόσμος, γιατί έτσι μας δίδαξε η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστεώς μας, να αγαπούμε όλο τον κόσμο. Όταν γεμίσει η καρδιά μας από αυτή την αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, προς τον συνάνθρωπό μας και βρισκόμεθα εις την υπηρεσία όλου του κόσμου, τότε είμαστε οι άνθρωποι του Θεού. Τότε εμείς παρακολουθούμε το παράδειγμα των Αγίων μας και εις τα μέτρα τα οποία μπορεί να έχουμε μέσα εις τη ζωή μας, χωρίς να έχουμε υπερηφάνεια, μπορούμε και εμείς να τελειώσουμε τη ζωή μας κατά των καλύτερων τρόπων, δοξάζονται στο όνομα του Παναγάθου Θεού. Σας εύχομαι λοιπόν η Αγία Εκατερίνη να σας δώσει αυτή την διάσταση της Ορθοδοξίας που καλύπτει την Αφρική ολόκληρη, όπου εκεί υπάρχουν χιλιάδες και χιλιάδες ιεραπόστολοι και έχουν ιδρύσει εκκλησίες και δοξάζονται το όνομα του Παναγάθου Θεού. Ήθε αυτή η Αγία Εκατερίνη, που είναι όμορφη και θερμή, όπως τη βλέπω σήμερα. Διότι όταν ήμουνα μικρό παιδί, παίζαμε έξω στον διάδρομο, αλλά δεν μπαίναμε μέσα στην εκκλησία, διότι ήταν κλειστή τότε η εκκλησία. Και σήμερα την έχετε καλοποιήσει, παρόλο που είναι δύσκολο στη σημερινή εποχή να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν οι αρχαιολογίες, υπάρχουν οι περιορισμοί, και επομένως δεν είμαι θα τόσο ελεύθερη στην ύλη να διαμορφώσουμε την ύλη. Παρά τα αυτά, έχετε φτιάξει αυτό το ναό, ούτως ώστε σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που βρισκόμαστε, που η Αγία Παρασκευή ακόμα δεν έχει λειτουργήσει, ευχόμεθα του χρόνου να λειτουργήσει, η Αγία Εκατερίνη μας υποδέχεται, μας περιθάλπει, μας ευλογεί και ευχόμεθα και εμείς ο Θεός να την αναπάβει εκεί που είναι και εμάς να χαρίζει τα καλύτερα και τη σωτηρία της ψυχής μας. Χρόνια πολλά!